Να ανοίξουν τα κλειστά στόματα και να μιλήσουν. Όχι μόνο τα παιδιά που υπομένουν τη σεξουαλική κακοποίηση και την κακοποίηση γενικότερα, αλλά και οι κοινωνίες που συχνά αποσιωπούν την κακοποίηση, αν και γνωρίζουν ή έχουν σημάδια για το τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός σπιτιού δίπλα ή απέναντι στο δικό τους. Με αυτό το μήνυμα, το χαμόγελο του παιδιού, στοχεύοντας να σπάσει τη σιωπή, συνεχίζει μια ενημερωτική καμπάνια που στο επίκεντρό της έχει την αποφυγή της σιωπής και την αποκάλυψη της αλήθειας που μπορεί να προκαλεί φόβο, όχι όμως τέτοιο και τόσο φόβο που αναγκάζεται να βιώσει το παιδί που κρύβεται και δεν μιλάει για αυτό που ζει. Δεν θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε, δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, γιατί είναι παιδιά τα οποία υποφέρουν αυτή τη στιγμή, ζουν ένα μαρτύριο, ένα σιωπηλό μαρτύριο. Βρίσκονται παγωμένα σε τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι τα περιστατικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι τα κρέα, η κορφή του παγόβουνου ουσιαστικά που βλέπουμε. Ένα παιδί που παραμελείται ή ένα παιδί που κακοποιείται μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από κάποιο περαστικό, από κάποιο γείτονα. Η σεξουαλική κακοποίηση, από την άλλη, είναι μια συνθήκη που συμβαίνει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, στο θύμα και το θήτη. Οπότε ο σκοπός μας με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, που έχει ξεκινήσει από πέρσι, αλλά και η σημερινή μας συνάντηση, είναι στο να ενδυναμώσουμε τα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια, να μπορούν να μοιραστούν αυτό που βιώνουν και από την άλλη το οικείο περιβάλλον και τους γονείς για το τι πρέπει να κάνουν από εκεί και πέρα. Μέσα στο 2017 και το πρώτο δεκάμενο του 2018, στο χαμόγελο του παιδιού έφτασαν 1.500 καταγγελίες για 2.700 κακοποιημένα παιδιά, 10 από αυτά με σεξουαλική κακοποίηση. Ενώ στις δομές του χαμόγελου του παιδιού σε όλη τη χώρα φιλοξενούνται 299 παιδιά μετά από κακοποίηση, με το 2% να αφορά ανήλικα που υπέστησαν σεξουαλική βία. Αριθμός πάντως που δεν ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αν και συνολικότερα στην κακοποίηση, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στα νούμερα της υπόλοιπης Ευρώπης. Γεγονός που, όπως ερμηνεύουν τα στελέχη του χαμόγελου του παιδιού, ερμηνεύεται ως μια βαθιά σιωπή για μια μορφή κακοποίησης, ίσως την πιο δραματική, που μένει για πάντα ως φόβος, ενοχή και βάρος σε ένα μικρό παιδί που υπομένει τη σεξουαλική βία συνήθως από άτομο της οικογένειάς του ή του φιλικού περιβάλλοντος των γονιών του. Υποπτευόμαστε ότι αυτή είναι αντιστοιχία, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν περιστατικά, αλλά ότι όλα αυτά μένουν μυστικό και έξω και ο τίτλος αυτής της πανελλαδικής εξαιρετίας που ξεκίνησε πέρυσι το 2017. Γιατί προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τόσο τους πολίτες, το κοινό, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς να σπάσουν αυτή τη σιωπή, να μην παραμένει μυστικό όλη αυτή η κατάσταση και όλα αυτά τα βιώματα των παιδιών, γιατί φυσικά οι έρευνες καταδεικνύουν τις ολέθριες συνέπειες που υπάρχουν στη μετέπειτα ζωή και του παιδιού, αλλά και πλέον ως ενήλικα μετά. Οτιδήποτε απασχολεί το παιδί μας πρέπει να το επικοινωνεί σε ανθρώπους που εμπιστεύεται, άμεσα στον μπαμπά, στη μαμά, στο δάσκαλο, στη δασκάλα, για να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Με τις δράσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα, το χαμόγελο του παιδιού επιχειρεί να σπάσει αυτή τη σιωπή και να βοηθήσει τα παιδιά με την πολιτεία, που αν και δεν έχει ανεπτυγμένες στο σύνολο τις απαιτούμενες δομές, αποτελεί βεβαιότητα για όσους εμπλέκονται ότι τα παιδιά, όσα και αν είναι αυτά, μπορούν να υποστηριχθούν και να βοηθηθούν, προκειμένου να αφήσουν πίσω τους τον εφιάλτη της κακοποίησης που στοιχιώνει ζωές. Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει, όλοι οι φορείς σε αυτό πρέπει να εστιάσουν. Και θεωρώ ότι μπορεί να στηριχθεί καταλλήλως το θύμα και το περιβάλλον του.